Με κεντρικό σύνθημα «Όσο εδώ», αστυνομικοί διαμαρτυρήθηκαν σήμερα στην πλατεία Συντάγματος, στείνοντας μάλιστα αντίσκηνα. Οι δεκάδες συγκεντρωμένοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων και διαμαρτυρήθηκαν για τα μισθολογικά αλλά και θέματα των αστυνομικών, όπως οι οικονομικές περικοπές, οι προσωρινές μεταθέσεις από την επαρχία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να ξέρετε, κύριε Μόντι, ότι σήμερα πάτε στο Σύνταγμα από τις 6 ώρα τα χαράματα. Όσοι πολίτες πέρασαν από το σημείο, να ξέρετε, ήταν ανημέγγυα σε εμάς. Μας έλεγαν όλοι ότι έχουμε δίκιο για να μαζί μας φωτογραφίες. Ήθελαν να ακούσουν τα αιτήματά μας. Και μόλις άκουγε ο κόσμος ότι μας δικαιολογεί το κράτος 30 ευρώ για διαμονή, έδωσαν από το σύννεφα οι πολίτες ένα μεμβρόντιτο. Ναι, γιατί οι Αθηναίοι ξέρουν το κόστος της πρωτεύουσας και τα 30 ευρώ είναι ψυχουλάκια. Όχι για διαμονή, γενικώς για να κινηθεί στον δρόμο. Εμείς αυτό που διαθυμίζουμε είναι ότι οι τακτικές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που αποφασίζουμε και διατάζουμε έχουν παράσει ανεπιστρεπτή. Ναι. Αναμένουμε τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου και της κυβέρνησης. Ναι. Εάν δεν ικανοποιηθούμε, θα μας δείτε από εβδομάδα πάλι στους δρόμους, θα μας βλέπετε συνέχεια στους δρόμους να διαμαρτυρόμαστε οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας. Θα παρίσταται κάποιος συγκεκριμένος παράγοντας. Οι συνδικαλιστές της ελληνικής αστυνομίας θα προχωρήσουν με παραστάσεις διαμαρτυρίας στις κατατόπους αστυνομικές διευθύνσεις τις επόμενες εβδομάδες. Θα βλέπετε, όπως έγιναν στα Γιάννενα προχθές την εντοπίσεις προχθές στην αστυνομική διεύθυνση που επιστρέφθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ναι. Θα βλέπετε σε κάθε πόλη κινητοποίηση των τοπικών ενώσεων αστυνομικών με τη συνδρομή της Παλαιστινικής Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων. Τέρμα τα ψέματα. Είχαμε σήμερα ένα τεράστιο πανό της Ομοσπονδίας, ναι. Ως εδώ. Ναι, τα είδαμε. Δεν θα είναι ο αστυνομικός ο φτωχός συγγενής του κράτους, ούτε θα επαιτεί και θα βάζει λεφτά από την τσέπη του για τη διαμονή σε μια περιοχή που το στέλνει η υπηρεσία να εκτελέσει τα καθήκοντά του. Ναι. Ενώ στη Βουλή κάλεσαν την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων. Το κλίμα της συζήτησης μας μεταφέρει ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Μουσερών, κ. Στάσος Αραμπατζής. Η τελευταία εξέλιξη που έχουμε είναι ότι μας ενημέρωσαν ότι θα τεθεί σε διαβούλευση η αύξηση του ποσού διαμητέρευσης, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουν, βέβαια λίγο αργά, το τροχλουσμένο το κατάλαβαν. Τα 30 ευρώ την ημέρα αποζημίωση για ξενοδοχεία δεν φτάνει ούτε για να διαμείνει κάποιος άλλος σε στιγμές. Ναι. Και αναμένουμε να μας ενημερώσουν από αυτής της εβδομάδας το Δήμαρχο Γενέστε. Να ξέρετε ότι αν δεν βρεθεί μια λύση, θα μας δείτε πάλι στους δρόμους. Είχαν συνάντηση οι πρόεδροι της Ομοσπονδίας με τον εκπροσώπο της κυβέρνησης, με τον υπουργό. Ναι. Τα βάλαμε κάτω, μίλησαν και όπως θα προνέφερα, θα αναμένουμε τις εξελίξεις από την εβδομάδα. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή είναι αποσπασμένοι 65 αστυνομικοί από την διεύθυνση των Σερών σε νησιά και Αθήνα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε στα νησιά και στην Αθήνα από τις Σέρες, είναι αποσπασμένοι 65 συνάδελφοι. Για πόσο καιρό? Για ένα τρίμηνο. Ω, 65. Περιπολικά πόσα έχουν φύγει από εδώ? Περιπολικά από τις Σέρες για την Αθήνα έχουν φύγει 5 μέχρι τώρα. Άρα πόσα μείνανε εδώ, κύριε Ραμπατζή, άμα φύγαν 5? Μείνανε ένα-δύο. Γιατί είχαμε ευτυχώς. Έχουμε αυτή την ευκολία με τα κατασκευμένα να τα κάνουμε πολύ γρήγορα υπηρεσιακά. Ναι. Αυτό και με αγώνα του σωματείου μας πολλά κατεστημένα έχουν γίνει οχήματα υπηρεσιακά και παρέμβαση στις Σέρες. Αυτά που είχαμε και 2-3-4 καλά κατεστημένα, τα οποία έγινε υπηρεσιακά, αυτά μας τα πήραν στην Αθήνα. Τα καλά πήραν στην Αθήνα, τα κατασκευμένα καλά πήραν στην Αθήνα. Ναι. Δεν θέλω αυτά που είναι παλιά, θέλω καλά για την Αθήνα, καταλάβατε. Ενώ όπως σημείωσε ο κύριος Αραμπατζής, η αστυνομική διεύθυνση των Σερών έχει να λάβει καινούριο περιπολικό από το 2007. Άσχετα που εμείς έχουμε να λάβουμε περιπολικό καινούριο από το αρχηγείο, από την αστυνομία, από το 2007. Από το 2007 δεν έχουμε ένα περιπολικό καινούριο, είναι όλα μέσω ΕΣΠΑ, ναι. Πλην του τελευταίου προγράμματος του 19 επιθυγίες του κυρίου Καραμαλάκη, που ήρθε αυτή η μεγάλη φορά των περιπολικών και πήραμε 8 έγχρωμα αυτοκίνητα. Μάλιστα. Όλα τα άλλα έχουμε, είναι μέσω ΕΣΠΑ και αποκατασκευμένα.